Είμαι σίγουρη ότι αυτή η συνέντευξη για δουλειά έχει βγει πραγματικά μέσα από τη ζωή. Είναι η Γεωργία Μπαχούμη. Γεωργία μου, καταρχήν θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν σε έχω ρωτήσει τι κάνει η μαμά, η κυρία Αθανασία. Είναι καλά. Είναι καλά να μου τις φιλήσεις. Ο πρώην πεθερός κύριος Αντώνης. Είναι καλά, όλοι είμαστε καλά. Ο γυναικολόγος κύριος Αντώνης. Και αυτός είναι καλά. Ναι, ναι, όλοι και τέλος όλοι η Βασιλικούλα καλά. Είναι καλά. Ναι, αυτό με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Ναι, ναι. Είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή αυτό που θα μας πεις. Λοιπόν, η αρχή δεν πηγαίνει. Δεν έχει να κάνει με τα ρούχα όπως έχουν πει άλλες οι κοπέλες. Εγώ τι θες να σου πω ειλικρινά. Στη χημεία δεν τα πήγαινα ποτέ καλά. Όμως, και το είχα σαν αποθυμένο, είμαι καθηγήτρια λοιπόν χημίας και πηγαίνω σε ένα κολέγιο να πάρω τη θέση. Είναι 10 η ώρα το πρωί και θα συναντήσω τον διευθυντή. Είμαι αναπληρώτρια, να πω για αυτή την εποχή που θα πάω τώρα, γιατί θα με ρωτήσουν. Για να δω να την πάρεις τη θέση. Για να δω. Για να δω. Θέλω να πάμε στην τέννη μας, η οποία έχει βάλει 2. Έχω βάλει 2. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει, Γεωργία. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Όπως είσαι σήμερα, είναι 5. Αλλά για τη θέση που πάει, για μένα, πρώτα απ' όλα δεν θα έκανα αυτή την κοτσίδα μέχρι τον ποπό κάτω. Μα είμαι, καταρχάς είμαι στην της ηλικίας μου. Και μέχρι τον ποπό για αυτή τη θέση, εντάξει, εγώ για αυτή τη θέση καθηγήτριας θα είχα λίγο πιο... Τι? Διαφορετικό. Ίσως πιο μαζεμένο, ένα άλλο κότσο, όχι αυτή ναι, την κοτσίδα. Ναι, αλλά εγώ υποτίθεται ότι θέλω να δείξω ότι είμαι της ηλικίας μου. Ναι, μεν ότι σίγουρα έχω ένα αυστηρό ύφος. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτή η κοτσίδα είναι να πας παιδική χαρά την κόρη σου. Για το μαλλί μου, όλες. Δηλαδή, μου έχεις βάλει 2. Είναι, δεν έχω τελειώσει, ναι. Γιατί το βλέπω λίγο ανάλαφρο, έτσι, πολύ φωτεινό. Το ζακετάκι δεν δίνει έτσι το κύρος που θέλει αυτή η θέση. Θα μου άρεσε να φόραγες σακάκι. Ναι. Ίσως τα χρώματα να είναι λίγο πιο σκούρα, όχι τόσο φωτεινή, τόσο λευκή η σιλουέτα σου. Μ' αρέσεις πάρα πολύ, αλλά όχι για τη θέση που πας. Και τα μαλλιά σου δεν μ' αρέσουν και το ντύσιμο. Εντάξει. Εγώ θέλω να δείξω ότι ναι, μεν είμαι σοβαρή, αλλά είμαι και της ηλικίας μου. Το αν έβαζα ένα κουστούμι, ένα σακάκι από πάνω, λοιπόν, θα ήταν κάτι πιο συμβατό που μπορεί να το κάνει και μια 50άρα και μια 60άρα και μια 40άρα που δεν έχω θέμα. Η πρόταση που είναι, από εδώ και πέρα θα το συζητάω και θα πετάγομαι, να ξέρετε. Ναι, θα σου έδινα το λόγο, Διονυσία μου. Για πείτε μου, ρε κορίτσι, πού είναι η πρόταση. Ρε Διονυσία, δηλαδή εσύ κάθε μέρα που έρχεσαι, έρχεσαι με πρόταση για να καταλάβουμε. Ποια? Εκεί που ήταν και εγώ στην Χριστιανά, έβαλες 3. Ένα έβαλα. Α, νόμιζα ότι έβαλες 3. Αλλά για να καταλάβω, εσύ κάθε μέρα που έρχεσαι φέρεις μια πρόταση. Ναι. Γιατί τις άμα δεις τα προηγούμενα επεισόδια, ένα σετ φόραγες. Εσύ, δηλαδή, εσύ τι πρέπει να αναρωτηθείς όταν κοιτάξεις τον καθρέφτη, ποια είναι η πρόταση και μετά να λες για τις υπόλοιπες. Α, λοιπόν, άκουσα, ξεκίνησα. Λοιπόν, θα το πάω από την αρχή τώρα. Ναι. Ήρθα με ένα σύνολο, ένα σορτσάκι και ένα μαύρο μπλουζέ και ένα μαύρο γυλαίκο. Πιστεύεις ότι δεν ξέρω τι έχεις φορέσει, γιατί όλες μαζί είμαστε. Λοιπόν. Και έχω φτάσει να είμαι έτσι. Ναι. Νομίζω ότι κάτι φέρνω. Όλες μας κάτι πάλι από την αρχή. Φέρνουμε. Είσαι πολύ ωραία, είσαι όμορφη. Ναι. Να μην στο λέω κάθε φορά. Και... Είσαι πολύ όμορφη, είσαι πολύ sick κτλ. Αλλά πες μου ποια είναι η πρόταση. Γιατί εγώ πια καθηγήτρια εδώ που είναι λίγο μοντέρνα και λίγο όμορφη σαν εσένα, έτσι θα τη δω. Λοιπόν, περίμενε. Η πρόταση λοιπόν ποια είναι, ότι είμαι τη ηλικία μου και έχω κάνει το ψαρωκό καλό μου. Α, το κεφάλι σου είναι πολύ ωραίο. Ωραία, πρέπει να συνεχίσω. Ότι δεν έχω βάλει ένα κουστούμι και ότι έχω βάλει μια πλεκτή ζακέτα από μέσα. Κάνεις λάθος, εγώ δεν βλέπω τους καθηγήτριες με ένα κουστούμι. Ωραία, σου λέω, εσύ μπορεί να βλέπεις, δεν ξέρω τι βλέπεις. Σου λέω εγώ ποια είναι η πρότασή μου. Ναι. Φοράω ένα πουλόβερ, από μέσα φοράω ένα σατέν. Πουκάμισο. Αυτό δεν είναι πρόταση, ότι έχω μπλέξει τις υφές. Το μόνο που μου αρέσει είναι η ζακέτα από πάνω και αυτό εδώ που έχεις κάνει, το τέτοιο. Αυτό, γι' αυτό σου βάλα. Εντάξει, ευχαριστώ. Μάλιστα.
2,9 είναι ο μέσος όρος από τα κορίτσια. Ευχαριστώ. Ό,τι έχεις να πεις τώρα, μπροστά στους κριτές. Καλή επιτυχία, Γεωργία.